Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε για την κριτική διατροφή, η οποία είναι εξακουστή και έχει μελετηθεί αρκετά από τη δεκαετία του 1960 και μετέπειτα για την καρδιοπροστατευτική προστασία και τη μακροβιότητα που προσφέρει στους κατοίκους της. Η Κρήτη παράγει ποικιλία προϊόντων, τα οποία είναι διεθνώς πλέον αναγνωρισμένα και γνωστά και κάνει και τεράστιες εξαγωγές ακόμη και στο εξωτερικό, εκτός από το νησί αυτό καθεαυτό και την Ελλάδα. Τα σημαντικότερα είναι τα παξιμάδια, τα τυροκομικά προϊόντα, η τσικουδιά, λαχανικά, πίτες, σαλιγκάρια και επίσης παράγει και λάδι, μέλι, κρασί και ελιές. Όσον αφορά στα παξιμάδια, συναντάμε διάφορους τύπους παξιμαδιών, από σιταρένια, κρυθαρένια, τα κρύθινα παξιμάδια είναι και τα πιο ευρέως διαδεδομένα, σικάλεως και λαδιού. Τα κρύθινα παξιμάδια είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, κυρίως φιλικό οξύ και βιταμίνη Β6. Είναι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Συμβάλλουν στην ενισχύουν τον οργανισμό μας με πυρίτιο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπλαση και την προστασία των οστών μας. Είναι πολύ καλή πηγή χρωμίου, το οποίο βοηθάει στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο στους διαβητικούς. Και επίσης παρέχει σημαντική ποσότητα αμινοξέων, μαγνησίου και φωσφόρου. Τα παξιμάδια σικάλεως έχουν παρόμοιες διατροφικές ιδιότητες. Είναι και αυτά πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγκάνιο, μαγνήσιο, σελήνιο. Προσφέρουν στον οργανισμό μας αμινοξέα, όπως η τρυπτοφάνη σε μεγάλο βαθμό, πολλές φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Τα σιταρένια τώρα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σιτάρι, συγκριτικά με τα υπόλοιπα δημητριακά. Παρέχουν κυρίως πρωτεΐνες και αμινοξέα, με σημαντικότερη συμβολή στην πρόσληψη τρυπτοφάνης από τα άτομα που τα καταναλώνουν, τα οποία βοηθάει πολύ τα ουσεφήβους, τα παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη, αλλά και αθλητές που έχουν αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας. Και αυτά προσφέρουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φυτικές ίνες, μαγκάνιο και μαγνήσιο, σε μικρότερο ποσοστό φυσικά σε σχέση με τους προηγούμενους τύπους που αναφέραμε. Και όσον αφορά την τελευταία κατηγορία, τα παξιμάδια λαδιού. Τα παξιμάδια λαδιού μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις παραπάνω, δηλαδή μπορεί να είναι κρύθινα, μπορεί να είναι σικάλεως, μπορεί να είναι σιταρένια, στα οποία έχει προσθεθεί συνήθως ελαιόλαδο, ειδικά τα αμυγός κριτικά περιέχουν μόνο ελαιόλαδο. Το μόνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε για αυτή την κατηγορία είναι ότι είναι αρκετά θερμιδικά πυκνά λόγω της προσθήκης του ελαιολάδου, οπότε είναι καλό όποιος τα καταναλώνει να διατηρεί ένα μέτρο στην ποσότητα. Τα παξιμάδια μπορούμε να τα καταναλώσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Μπορεί να αποτελέσει από ένα δυναμωτικό πρωινό μέχρι ένα ελαφρύ βραδινό. Πολλοί στην καθημερινότητά τους τα καταναλώνουν στο πρωινό μαζί με κάποιο γλυκό τυρί, όπως είναι η γλυκιά μυζήθρα Κρήτης και μέλι, ή μαζί με το γάλα τους ή κάποιο άλλο ρόφημα. Μπορεί να αποτελέσει ένα πλήρες μεσημεριανό, να συνδυάσει δηλαδή μία πηγή πρωτεΐνης, κάποιο κρέας, ψάρι, κοτόπουλο που θα καταναλώσουμε, το οποίο μαζί με λαχανικά, με τη σαλάτα και κάποιο κρύθινο παξιμάδι ή οποιοδήποτε άλλο τύπο παξιμαδιού κάνει το γεύμα μας πλήρες και διατροφικά ισορροπημένο. Μπορεί να αποτελέσει ένα υγιεινό σνακ μαζί με κάποιο τυρί ή με κάποιο ρόφημα, αναλόγως με τις προτιμήσεις του καθενός, και μπορεί να είναι και ένα υγιεινό και ελαφρύ βραδινό, όπως είναι ο περίφημος ντάκος, ο οποίος είναι ο συνδυασμός του κρύθινου παξιμαδιού με ντομάτα και κάποιο τυρί, συνήθως μυζήθρα ή ξινομυζήθρα είναι η παραδοσιακή συνταγή, η οποία είναι πολύ καλή επιλογή βραδινού ή ακόμα και μεσημεριανού, αν θέλουμε κάποιο ελαφρύ γεύμα. Αυτό που καλό είναι βέβαια να προσέξουμε είναι η ποσότητα παξιμαδιού που καταναλώνουμε. Πάρα πολλοί αντικαθιστούν το ψωμί με παξιμάδι, θεωρώντας το πιο υγιεινό και ελαφρύ. Είναι περισσότερο υγιεινό, μας προσφέρει περισσότερες φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, περισσότερα στοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα. Απλώς αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι επειδή έχει αφαιρεθεί η υγρασία, είναι περισσότερο θερμιδικά πυκνό, οπότε αποδίδει περισσότερες θερμίδες σε αντίστοιχο όγκο. Ενδεικτικά, όπως βλέπουμε και εδώ,
μία φέτα ψωμί 30 γραμμαρίων είναι αντίστοιχη θερμιδικά με 20 γραμμάρια παξιμάδι. Τώρα, όσον αφορά τα τυροκομικά προϊόντα, η Κρήτη είναι ένα νησί που έχει πλούσια παραγωγή τυριών και αντίστοιχων προϊόντων. Πασίγνωστη, η οποία έχει χαρακτηριστεί και με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, είναι η Γραβιέρα Κρήτης. Παράγεται κυρίως από πρόβειο γάλα, αλλά μπορεί να περιέχει και κατσικίσιο μέχρι ένα ποσοστό 20%. Έχει υποστεί τουλάχιστον 3 μήνες ορίμανση, μέχρι και 6. Είναι από τα πιο πλούσια τρόφιμα σε ασβέστιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών μας. Επίσης, το ασβέστιο συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και συμμετέχει στις διαδικασίες παραγωγής, στις διαδικασίες πήξης του αίματος. Και λόγω όλων αυτών των χαρακτηριστικών του, αποτελεί και ένα ιδανικό σνακ, κυρίως για παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη και έχουν αυξημένες ανάγκες. Η λιποπεριεκτικότητα της γραβιέρας είναι περίπου 30 με 40%, 32 με 38%. Το κεφαλοτήρι Κρήτης είναι ένα αντίστοιχο διατροφικό προϊόν, παράγεται και αυτό από πρόβειο γάλα ή και κατσικίσιο ανά περίπτωση. Είναι πιο αλμυρό από τη γραβιέρα και είναι κατάλληλο για... Συνήθως το χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με μακαρόνια και αυτό αποδίδει περίπου 30% λιπαρά. Η μυζήθρα ή αλλιώς ο φρέσκος ανθότυρος Κρήτης παράγεται από εγωπρόβειο και αγελαδινό γάλα και χρησιμεύει σε ένα σωρό συνταγές, από πίτες, γλυκά, συνοδεύεται σαν επιδόρπιο απλώς με μέλι, καταναλώνεται μαζί με παξιμάδι όπως αναφέραμε πριν, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά, περίπου 20%, ακριβώς γιατί έχει μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας σε σχέση με τα προηγούμενα. Και η ξινομυζήθρα ή το ξινοτήρι Κρήτης, και αυτό παράγεται από εγωπρόβειο γάλα, έχει υποστεί ορίμανση περίπου 2 μήνες κατά μέσο όρο. Και αυτό συνοδεύει σαλάτες, κρητικό ντάκο, χρησιμοποιείται σε γλυκά όπως τα καλτσούνια και έχει αντίστοιχη περιεκτικότητα λιπαρών με την μυζήθρα ή τον ανθότυρο, περίπου 20%. Τώρα, όσον αφορά το αλκοόλ... Σταματάω μισό λεπτάκι. Λοιπόν, όσον αφορά το αλκοόλ, η Κρήτη παράγει την περίφημη τσικουδιά Ιρακή, το οποίο είναι απόσταγμα από τη Ιρακή των Σταφυλιών. Είναι ένα ποτό με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, περισσότερο από 30%. Και αυτό καταναλώνεται είτε ως ορεκτικό πολλές φορές, ή ως χωνευτικό μετά το γεύμα μας. Οπότε η Ιρακή τσικουδιά καταναλώνεται ως ορεκτικό είτε ως χωνευτικό λόγω της ιδιότητάς του να προκαλεί αγκιοδιαστολή και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Έτσι βοηθάει, αν έχουμε καταναλώσει κάποιο πολύ αλμυρό ή λιπαρό γεύμα, στο να μειωθούν τα επίπεδα της πίεσης του αίματός μας. Επίσης, έχει βρεθεί ότι έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες, γι' αυτό και πολλές φορές αρκετοί καταναλώνουν ρακόμελο για το κρυολόγημα ή χρησιμοποιούν τη ρακή για να κάνουν εντριβές ή κομπρέσες. Επίσης, η Κρήτη έχει πολύ μεγάλη παραγωγή σε ελαιόλαδο, μέλι και κρασί. Είναι 3 προϊόντα τα οποία εξάγει και σε μεγάλο βαθμό. Συνοπτικά, η διατροφική αξία του ελαιολάδου είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών που παράγονται στον οργανισμό μας. Και είναι, αν καταναλωθεί σε μικρές ποσότητες, παρέχει καρδιοπροστατευτική δράση. Το κρασί, επίσης, η Κρήτη έχει τεράστιους αμπελώνες, παράγει πολλές ποικιλίες κρασιών όλων των κατηγοριών, το οποίο επίσης είναι πλούσιο σε πολυφενόλες αντιοξειδωτικά, που βοηθούν επίσης στην προστασία του οργανισμού και την καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.
Εκτός από τα υπόλοιπα, η Κρήτη έχει πολύ πλούσια παραγωγή και σε χόρτα και μυρωδικά. Χόρτα όπως το Σταμναγκάθι, το Ραδίκιο, η Γλιστρίδα, διάφορα είδη βολβών. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μόνο το Σταμναγκάθι, το οποίο είναι πολύ γνωστό και διαδεδομένο για τις ιδιότητές του. Είναι πάρα πολύ πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, β' καροτένιο, βιταμίνη Α, φενόλες και γλουταθιόνι, καθώς και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Παρότι παράδοξο για φυτικό προϊόν, είναι πολύ πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία ασκούν αντιφλεγμονώδεις δράσεις στον οργανισμό μας. Εκτός αυτών είναι καλή πηγή σιδήρου, μαγνησίου, καλίου, ψευδαργύρου. Αποδίδει πολλές φυτικές ίνες στον οργανισμό. Έχει αντισηπτικές και αντιρευματικές ιδιότητες λόγω της διουρητικής δράσης που ασκεί στον οργανισμό μας. Και αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πάρα πολύ χαμηλή ενέργεια. Αποδίδει περίπου 23 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια προϊόντος. Και αν δείτε και στην σχετική εικόνα, είναι πάρα πολύ πλούσιο σχεδόν σε όλα τα μέταλλα και σχεδόν σε όλες τις βιταμίνες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας. Τα σαλιγκάρια τώρα είναι μια τροφή πολύ θρεπτική, πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε λιπαρά. Και τα λιπαρά τα οποία περιέχει είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία είναι θρεπτικά. Πλούσια σε ανόργανα στοιχεία, πολύ καλή πηγή σεληνίου, περίπου 50% από τη συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη για τις γυναίκες μπορεί να αποδώσει και το 1 τρίτο για τους άντρες. Είναι ιδανικό για όσους δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα, ψάρι, για την περίοδο νηστείας που δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να καταναλώσουμε ζωικά προϊόντα. Εδώ που θα εφιστήσω προσοχή είναι στον τρόπο μαγειρέματος, γιατί πολλές φορές λόγω της μεγάλης ποσότητας ελαιολάδου που χρησιμοποιείται ή του γεγονότος ότι πολλές φορές τσιγαρίζονται τα λαχανικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά, μειώνεται η διατροφική αξία του πιάτου ή επιβαρύνεται το πιάτο με πολλές θερμίδες και λιπαρά. Παρ' όλα αυτά, εάν μαγειρευτεί ισορροπημένα και με μέτρια ποσότητα ελαιολάδου, είναι ένα πολύ θρεπτικό πιάτο. Και τέλος, οι πίτες είναι ένα ειδικό προϊόν το οποίο έχει κάνει, διάφορα προϊόντα μάλλον, που έχουν κάνει την Κρήτη διάσημη. Από μυζιθρόπιτες, φακιανές πίτες, χορτόπιτες, αγνόπιτες, σαρικόπιτες. Από μια ανασκόπηση που έκανα, είδα ότι διαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά μεταξύ τους και εξαρτώνται από τον τρόπο που μαγειρεύονται. Πολλά από αυτά, επειδή τηγανίζονται, είναι πολύ πλούσια στην τελική τους μορφή σε λιπαρά και σε τρανς λιπαρά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιες πίτες μαγειρευτούν με μικρή ποσότητα λιπαρών, δεν τηγανιστούν ή τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, ας πούμε το τυρί, είναι χαμηλό σε λιπαρά, μπορεί να είναι και αυτό ένα ελαφρύ και υγιεινό πιάτο. Τώρα, αυτό που θα ήθελα εν τέλει συμπερασματικά να τονίσω είναι ότι η κριτική διατροφή έχει μελετηθεί από πάρα πολύ αριθμές μελέτες, με κυριότερη τη μελέτη των 7 χωρών που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Σε αυτή τη μελέτη μελετήθηκαν άτομα από 7 χώρες. Οι Έλληνες ήταν από την περιοχή της Κρήτης και της Κέρκυρας. Όσον αφορά τώρα στην κριτική διατροφή, βρέθηκε ότι η παραδοσιακή κριτική διατροφή που έκαναν οι Κρήτες τη δεκαετία του 1960 περίπου, είχε καρδιοπροστατευτική δράση, μείωνε την πιθανότητα εμφάνισης εμφραγμάτων, διαφόρων μορφών καρκίνου και αύξανε τη μακροβιότητα των κατοίκων του νησιού. Αυτά οφείλονταν στην καθημερινή κατανάλωση παξιμαδιών, ελαιολάδου, τη μεγάλη κατανάλωση φυτικών προϊόντων, χόρτα, μυρωδικά, την καθημερινή κατανάλωση κόκκινου κρασιού επίσης, τη μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών, όχι περισσότερο από 2 μερίδες, και την εβδομαδιαία περίπου κατανάλωση κόκκινου κρέατος, 1 με 2 το πολύ φορές την εβδομάδα. Αυτό που έχει βρεθεί από σύγχρονες τώρα έρευνες είναι ότι οι σύγχρονοι κριτικοί δεν εμφανίζουν τα ίδια στοιχεία στην υγεία τους. Αφενός γιατί 1 μερίδα του πληθυσμού έχει δυτικοποιήσει τη διατροφή τους και 1 άλλη μερίδα, παρότι καταναλώνει παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, έχει αυξήσει πολύ την κατανάλωση κόκκινου κρέατος κατά 120% περίπου και λιπαρών τυριών κατά 360% περίπου.
και όλα αυτά έχουν αυξήσει και τα επίπεδα παχυσαρκίας και την συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων στον πληθυσμό και την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου σε μεγαλύτερη συχνότητα και την μείωση των ποσοστών μακροβιότητας που εμφάνιζαν οι κριτικοί. Οπότε αυτό που καλό είναι να τονίσουμε είναι ότι ναι, μεν όλα αυτά τα προϊόντα που παρουσιάσαμε έχουν πολύ θετική επίδραση στην υγεία μας και μακροχρόνια στα επίπεδα επιβίωσης μας, αλλά εάν δεν τηρηθεί το μέτρο και η σωστή και ορθή κατανάλωσή τους, μπορεί να φτάσουμε και σε επίπεδα όπως εμφανίζουν οι σημερινοί κριτικοί, που δεν εμφανίζουν καθόλου τους δείκτες υγείας που είχαν οι κριτικοί το 1960. Σας ευχαριστώ πολύ.